Θα μιλήσουμε σήμερα για τα ανθεκτικά β' μη Hodgkin λεμφώματα στα παιδιά. Τα λεμφώματα είναι το τρίτο σε συχνότητα νεόπλασμα στα παιδιά και τους εφήβους μετά τις λευχαιμίες και τους όγκους του κεντρικού νευρικού. Περίπου στο 50% είναι Hodgkin τα λεμφώματα και το άλλο 50% μη Hodgkin. 5% του συνόλου των καρκίνων στην παιδική ηλικία αφορά non-Hodgkin λεμφώματα, με 7 με 9 καινούργια περιστατικά κάθε 1 εκατομμύριο πληθυσμού κάθε χρόνο. Η ταξινόμηση των μη Hodgkin λεμφωμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ μπερδεμένη. Β' λεμφώματα, ταφ λεμφώματα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα όρημα β' μη Hodgkin λεμφώματα και κυρίως με το λέμφωμα Burkitt και το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα β' κύτταρα. Στην οντογέννηση ενός λεμφώματος από το στάδιο του πρόδρομου κυττάρου της β' σειράς στο μυελό των οστών μέχρι την εκδήλωση ενός λεμφώματος στο λεμφαδένα συμμετέχουν πολλοί γενετικοί και επιγενετικοί παράγοντες όπως είναι οι σωματικές μεταλλάξεις, οι ανοσοανεπάρκειες, είτε κληρονομικές είτε επίκτητες και οι λοιμώξεις με κυρίαρχη τη λοιμώξη από τον Epstein-Barr. Όρημα β' μη Hodgkin λεμφώματα στα παιδιά. Πιο συχνό είναι το λέμφωμα Burkitt, σε ένα ποσοστό περίπου 80%. Ακολουθεί το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα β' κύτταρα, σε ένα ποσοστό 10-20%. Και το πρωτοπαθές λέμφωμα του μεσοθωρακίου στο 2%. Σπανιότερα β' μη Hodgkin λεμφώματα είναι η λεμφοϊπερπλαστική νόσος μετά από μεταμόσχευση, το ζώδες λέμφωμα και το marginal zone λέμφωμα. Το λέμφωμα Burkitt στην υποσαχάρη Αφρική αποτελεί το 1/3 έως το 1/2 όλων των διαγνώσεων από ογκολογικά νοσήματα στην παιδική ηλικία. Το Burkitt λέμφωμα και το λέμφωμα από το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα β' κύτταρα έχουν παρόμοια κλινικά, παθολογοανατομικά και ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά και σε ένα βαθμό υπάρχει επικάλυψη. Είναι και τα δύο επιθετικά όρημα β' λεμφώματα και θεραπεύονται με τα ίδια θεραπευτικά πρωτόκολλα. Το Burkitt λέμφωμα είναι πιο επιθετικό λέμφωμα και πολύ συχνά στη διάγνωση τα παιδιά έχουν προχωρημένο στάδιο. Διηθεί συχνότερα το κεντρικό νευρικό σύστημα και το μυελό και έχει πιο συχνά από ότι το διάχυτο υψηλή τιμή στην LDH. Το κύτταρο του λεμφώματος Burkitt είναι το ταχύτερα πολλαπλασιαζόμενο κύτταρο στο ανθρώπινο σώμα. Ένα κύτταρο γίνεται 2 σε λιγότερο χρόνο από 24 ώρες και έχει έναν χαρακτηριστικό διαγνωστικό μοριακό δείχτη που είναι η διαμετάθεση του ογκογονιδίου C-MYC από το χρωμόσωμο 8 με ένα γονίδιο που κωδικοποιεί μια αλυσίδα των ανοσοσφαιρινών. Συνήθως είναι στο χρωμόσωμα 14, η 8-14 μετάθεση είναι η πιο συχνή στον Burkitt στα παιδιά, στο 80%, όμως μπορεί να συμβεί και με γονίδια που κωδικοποιούν ελαφρές αλυσίδες σε μικρότερα ποσοστά. Συσχετίζεται με την λίμωξη από EBV, όπως ο Burkitt που έδωσε το όνομά του στην ασθένεια διατύπωσε το 1958 σχεδόν σε ένα ποσοστό 100%. Φαίνεται ότι σε εκείνη την περιοχή όπου ενδημεί η μαλάρια στα πλαίσια της ανοσοκαταστολής από την ελαιονοσία βρίσκει έδαφος ο EBV να τροποποιήσει το γενετικό υλικό του κυττάρου και να κάνει την εκτροπή προς την ογκογένεση. Όμως και στο δυτικό κόσμο βρίσκουμε συσχέτιση της εμφάνισης του λεμφώματος Burkitt με τον EBV σε ένα ποσοστό περίπου 30%. Για το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα δεν έχουμε έναν μοριακό δείχτη διαγνωστικό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο ιστολογικοί υπότυποι. Αυτός που προέρχεται από το βλαστικό κέντρο, από λεμφοκύτταρα από το βλαστικό κέντρο και αυτός από ενεργοποιημένα β' κύτταρα. Το germinal center είναι συχνότερο στα παιδιά και σχετίζεται με καλή πρόγνωση. Ένα 40-60% των διάχυτων λεμφωμάτων από μεγάλα κύτταρα εκφράζουν την πρωτεΐνη BCL2.
Αυτή η έκφραση αυξάνει με την ηλικία, όσο πιο μεγάλο είναι το παιδί, σχετίζεται με τον ABC υπότυπο που έχει χειρότερη πρόγνωση. Ένα μικρό ποσοστό των διάχυτων λεμφωμάτων από β' κύτταρα εκφράζουν τη διαμετάθεση CIMIC, όπως το Burkitt, και αυτό σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση. Και τα δύο λεμφώματα έχουν κοινούς ανοσοφαινετυπικούς δείχτες, το CD20 και το CD19, που είναι τα παθογνωμονικά, εκφράζουν επιφανειακή ανοσοσφαιρίνη. Συνήθως είναι CD10 και BCL6 θετικά. Το λέμφωμα Burkitt όμως έχει πολύ υψηλότερο συνήθως δείχτη κυταρικού πολλαπλασιασμού, που φτάνει στο 100%. Το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα β' κύτταρα εκφράζει συχνότερα το BCL2. Αυτά μέχρι τώρα, γιατί όσο η επιστήμη μας δίνει περισσότερα όπλα, η επιστήμη της γενετικής και η μοριακή τυποποίηση των όγκων προχωρά, βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο κοινές μοριακοί δείχτες υπάρχουν και στους δύο τύπους λεμφωμάτων, και στο πρωτοπαθές λέμφωμα του μεσοθωρακίου. Και πια ίσως το μέλλον να βρίσκεται στη μοριακή διάγνωση αυτών των λεμφωμάτων. Από τη μοριακή ανάλυση τα τελευταία χρόνια έχει τυποποιηθεί μια καινούργια κατηγορία όριμων β' λεμφωμάτων, τα υψηλής κακοήθειας λεμφώματα με διπλό ή τριπλό χτύπημα. Μέχρι τώρα κατατάσσονταν στα μη αλλιώς προσδιοριζόμενα διάχυτα λεμφώματα από β' κύτταρα. Μορφολογικά φαίνεται να έχουν κοινά χαρακτηριστικά και του Burkitt και του διάχυτου λεμφώματος, δηλαδή έχουν τη χαρακτηριστική μορφολογία του ένεστρου ουρανού που βλέπουμε στο Burkitt κύτταρο με ψηλό δείχτη κυταρικού πολλαπλασιασμού, αλλά τα κύτταρα είναι μεγαλύτερα με ακανόνιστους πυρήνες και πολλά πυρήνια που βλέπουμε στο διάχυτο λέμφωμα. Έχουν ψηλή LDH, είναι επιθετικά, συχνά διηθούν και το κεντρικό νευρικό σύστημα και το μυελό και απαντούν άσχημα στη θεραπεία, με επιβίωση ελεύθερη συμβαμάτων περίπου τους 6 μήνες και συνολική επιβίωση κάτω από τα 2 χρόνια. Αυτό οδήγησε την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να τα ταξινομήσει πλέον σαν μια ανεξάρτητη ιστολογική οντότητα, που είναι τα υψηλής κακοήθειας β' λεμφώματα, με αναδιατάξεις στο CEMIC και στο BCL2 ή και στο BCL6. Αυτός είναι ο ορισμός. Φαίνεται ότι η αναδιάταξη του CEMIC έχει σημαντικό ρόλο στην καρκινογένεση, και ενώ στο Burkitt λέμφωμα, που είναι το παθογνωμονικό, είναι το πρώτο χτύπημα, στο high-grade λέμφωμα έρχεται σαν ένα δεύτερο χτύπημα σε έδαφος ενός ήδη υπάρχοντος λεμφώματος. Και γι' αυτό συνήθως δεν βλέπουμε την κλασική διαμετάθεση 8-14, αλλά διαμεταθέσεις από το χρωμόσωμα 8 σε άλλα χρωμοσώματα που κωδικοποιούν αλυσίδες ανοσοσφαιρινών. Έχει σημασία οι αναδιατάξεις να προσδιορίζονται με φύς και όχι ανοσοστοιχημικά, γιατί υπάρχει και άλλη μια οντότητα που δεν είναι οι double expressers, τα υψηλής κακοήθειας β' λεμφώματα που εκφράζουν παραπάνω πρωτεΐνες, αλλά δεν έχουν γονιδιακή αναδιάταξη. Δηλαδή, όπως φαίνεται στο σχήμα, όταν έχουμε τις αναδιατάξεις παθολογικές στο MYC και στο BCL2 ή και στο BCL6, τότε έχουμε ένα double ή triple hit λέμφωμα. Όταν έχουμε υπερέκφραση της πρωτεΐνης χωρίς αναδιάταξη, έχουμε ένα double expressor λέμφωμα, το οποίο δεν είναι ανεξάρτητη η ιστολογική οντότητα, όμως ξέρουμε ότι και αυτά έχουν χειρότερη πρόγνωση από τα κλασικά Burkitt και διάχυτα λεμφώματα, όχι τόσο κακή όσο τα double triple hit. Στην παιδιατρική ογκολογία
Σταδιοποιούμε τα β' λεμφώματα με βάση το σύστημα Μέρφη σε 4 στάδια. Η όγκη κοιλιάς είναι εξορισμού σταδίου 2, η όγκη μεσοθωρακίου είναι εξορισμού σταδίου 3 και 2 είναι τα βασικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται διεθνώς και χρησιμοποιούμε και στη χώρα μας. Το ένα είναι το LMB πρωτόκολλο, το γαλλικό πρωτόκολλο, και το άλλο είναι το πρωτόκολλο του BFM για το μη Hodgkin λέμφωμα, και τα δύο στηρίζονται στη λογική ότι δίνουμε μπλοκ συνδυασμούς θεραπείων για 2, 4 ή παραπάνω κύκλους ανάλογα με το στάδιο. Προγνωστικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή της θεραπείας. Αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες είναι το προχωρημένο στάδιο, η εντόπιση στο μεσοθωράκιο, η διήθηση του μυελού και του κεντρικού νευρικού συστήματος και η υψηλή LDH. Η θεραπεία έχει σημαντικές παρενέργειες άμεσες όσον αφορά την τοξικότητα με βαθιές ουδετεροπαινίες, βαθιά στοματίτιδα. Έχει σημασία λοιπόν η στρωματοποίηση των ασθενών σε ομάδες κινδύνου για να πάρουν την κατάλληλη θεραπεία. Και βέβαια σημαντικός προγνωστικός παράγοντας αφού ξεκινήσει η θεραπεία είναι η απάντηση σε αυτήν. Εδώ βλέπετε λίγο σχηματικά τα δύο βασικά πρωτόκολλα και τα φάρμακα που δίνουν. Η διαφορά του BFM σε σχέση με το LMB είναι ότι χορηγεί και η φοσφαμίδη. Η χορήγηση υψηλής δόσης μεθοτρεξάτης έχει αλλάξει πολύ την πρόγνωση σε αυτά τα νοσήματα τις τελευταίες δεκαετίες. Και βλέπετε ότι η λογική των πρωτοκόλων είναι η στρωματοποίηση, δηλαδή ανάλογα με το χωρίζει τα παιδιά σε 3 το γαλλικό, σε 4 το BFM πρωτόκολλο, σε 4 ομάδες κινδύνου, με σκοπό να εντατικοποιήσει τη θεραπεία από τα low στα high risk παιδιά, έτσι ώστε να μην εισπράξουν τα low risk παιδιά σημαντικές παρενέργειες της θεραπείας και να ωφεληθούν από την εντατικοποίηση της θεραπείας στα high risk παιδιά. Με αυτά τα πρωτόκολλα, όπως είπε και η κυρία Μπάκα στην εισαγωγή, η παιδιατρική ογκολογία έχει κάνει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αυξάνοντας την επιβίωση και ελεύθερης νόσου και επιτυχάνοντας την ίωση σε ένα ποσοστό πάνω από το 90% των παιδιών. Υπάρχει όμως ένα μικρό ποσοστό ασθενών με ανθεκτική νόσο ή υποτροπή για τους οποίους η πρόγνωση είναι πάρα πολύ άσχημη. Ένα μεγάλο ποσοστό των β' όριμων λεμφωμάτων, πάνω από 98%, εκφράζουν το CD20 αντιγόνο στην επιφάνεια των κυττάρων τους. Γι' αυτό το αντιγόνο υπάρχει ένα στοχευμένο μονοκλονικό αντίσωμα, το Rituximab, το οποίο μάθαμε στην παιδιατρική ηλικία από τους ενήλικες πόσο μπορέσε να αυξήσει την επιβίωση στα β' όριμα λεμφώματα. Από το 2002 που πήρε έγκριση από τον FDA και μπήκε στη φαρέτρα των ογκολόγων ενηλίκων, μαζί με την κλασική χημειοθεραπεία, το πρωτόκολλο CHOP, η επιβίωση ελεύθερης συμπτωμάτων στα 3 χρόνια αυξήθηκε από το 59% στο 79%. Έτσι λοιπόν και τα παιδιατρικά πρωτόκολλα σκέφτηκαν να εντάξουν το Rituximab στη θεραπεία πρώτης γραμμής. Το COG το έκανε πρώτο για τα παιδιά με υψηλού σταδίου λέμφωμα, το στάδιο 3-4 β' όριμα λεμφώματα, και αυξήθηκε όπως βλέπετε στο σχήμα, η κάτω γραμμή είναι χωρίς Rituximab και η πάνω με, η επιβίωση στο 95%. Το πρωτόκολλο BFM το έκανε αυτό με έναν διαφορετικό τρόπο, δίνοντας στην έναρξη της θεραπείας, πριν την έναρξη της κλασικής χημειοθεραπείας, μία εφάπαξ δόση Rituximab 10 μέρες πριν την έναρξη της θεραπείας, και είδε ανταπόκριση, απάντηση στο Rituximab σε ένα ποσοστό 41,4%. Με αυτά τα δεδομένα,
Από το 2010 ξεκίνησε μία διεθνής παιδιατρική κλινική μελέτη με συμμετοχή πολλών κέντρων από όλο τον κόσμο. Η Intervita Non-Hodgkin Lymphoma Trial μέρη του XIMAB, η οποία εισάγει σε πρώτη, τυχεοποιεί την εισαγωγή του ρετούξιμαμπ σε πρώτη γραμμή για τα παιδιά που έχουν Group V, V όριμο λέμφωμα με υψηλή LDH πάνω από τα διπλάσιο των φυσιολογικών τιμών και για, για όλα τα Group C λεμφώματα. Η μελέτη αυτή απέδειξε το 2015 ότι σε 355 ασθενείς που τυχεοποιήθηκαν σε αυτές τις δύο ομάδες κινδύνου, η επιβίωση, η event-free survival στον ένα χρόνο ήταν 94,2% για το σκέλος με το rituximab. Ήταν τόσο θεαματικά τα αποτελέσματα που δεν συνέχισε η τυχεοποίηση, αλλά στον ένα χρόνο αποφασίστηκε ότι όλα τα high-risk παιδιά θα παίρνουν rituximab first line. Είναι 6 συνολικά οι κύκλοι του rituximab που θα πάρουν αυτά τα παιδιά. Για το πρωτοπαθές λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα στο μεσοθωράκιο, η εικόνα είναι λίγο διαφορετική. Προσβάλλει συνήθως εφήβους και νεαρούς ενήλικες και τα παιδιά έχουν χειρότερη πρόγνωση από τους ενήλικες σε αντίθεση με τα άλλα λεμφώματα. Με επιβίωση ελεύθερη συμβαμάτων στα 5 χρόνια, 66% στα κλασικά παιδιατρικά πρωτόκολλα. Φαίνεται ότι είναι μια διαφορετική οντότητα από το λέμφωμα από από το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, στο οποίο κατατασσόταν αρχικά. Εκφράζει το CD30 και αυτό βάζει μερικές περιπτώσεις διαφοροδιαγνωστικά στην γκρίζα ζώνη μεταξύ διάχυτου λεμφώματος και κλασικού Hodgkin λεμφώματος. Εκείνο που βρέθηκε είναι ότι η επιβίωση αυξάνεται πολύ σε αυτά τα παιδιά αν θεραπευτούν με πρωτόκολλα ενηλίκων, όπως είναι το EPOC, με δοξορουμπισίνη, βινκριστίνη, ετοποσίδη, σε συνεχή εύξηση και έγχυση και αυξανόμενες δόσεις. Και γι' αυτό και η παιδιατρική μελέτη, η καινούργια για τα β' λεμφώματα, προτείνει αυτό το σχήμα για τα διάχυτα λεμφώματα του μεσοθωρακίου. Επίσης, αυτά τα λεμφώματα φαίνεται ότι μπορεί να απαντήσουν σε μονοκλονικό αντίσωμα έναντι του αντι-CD30, το γνωστό μπρεντούξιμαμπ, και στις καινούργιες θεραπείες, ανοσοθεραπείες με checkpoint inhibitors. Παρόλο που το rituximab αύξησε πάρα πολύ την επιβίωση στα παιδιά με όριμα β' λεμφώματα, υπάρχουν περιπτώσεις που φαίνεται ότι η θεραπεία με rituximab δημιουργεί αντοχή στο rituximab. Έτσι, ασθενείς που αρχικά ήταν θετικοί στο CD20 στη διάρκεια της θεραπείας γίνονται αρνητικοί. Φαίνεται ότι κάποιοι μηχανισμοί ρύθμισης προς τα κάτω της έκφρασης του CD20 συμβαίνουν στην επιφάνεια των κυττάρων και αυτό οδηγεί σε μια επιλογή ενός καρκινικού κλόνου CD20 αρνητικού. Αυτό σε έδαφος ενός υψηλής κακοήθειας λεμφώματος, double triple hit, οδηγεί σε γρήγορη υποτροπή, συχνά με τη μορφή οξείας λευχαιμίας, με ταχεία εξέλιξη και αντοχή στη θεραπεία, και ίσως βλέπετε στο διάγραμμα, είναι αναφορά από έναν ενήλικο ασθενή που έκανε την υποτροπή του με οξεία λευχαιμία CD20 αρνητική. Βλέπετε τις κορυφές στο σχήμα στο κάτω διάφραγμα και στις αντίστοιχες φάσεις υψηλή τιμή LDH στον ορό στη φάση εκτροπής προς λευχαιμία. Η επιβίωση για τα ανθεκτικά ίσα υποτροπή β' λεμφώματα είναι πολύ φτωχή. Συνολική επιβίωση στον ένα χρόνο κάτω από 30% και σε ασθενείς που ήταν υψηλού κινδύνου από την αρχή κάτω από 10%. Στο δε πρωτόκολλο του COG που έβαλε πρώτη γραμμή το rituximab, όσοι ασθενείς είχαν πάρει rituximab και υποτροπία, σαν όλοι κατέληξαν. Υπάρχουν κάποιες υποτροπές που θεωρούνται υψηλότερου κινδύνου όταν συμβούν κάτω από 6 μήνες από τη διάγνωση, όταν υπάρχει δίθυση του μυελού, οι υποτροπές με ψηλή LDH και οι υποτροπές μετά τη χορήγηση rituximab.
Κλασικό σχήμα στη θεραπεία υποτροπής είναι το ICE, η φωσφαμίδη καρμποπλοτίνη ετοποσίδη με ή χωρίς ριτούξιμαμπ, το οποίο δίνει κάποιο βαθμό απάντηση στη θεραπεία, αλλά όχι μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, και συνήθως χρησιμοποιείται ως γέφυρα για τη μετάβαση στη μεταμόσχευση. Ο ρόλος της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων στα όρημα β' λεμφώματα σε υποτροπή δεν είναι ακόμα πολύ ξεκάθαρος. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι πρέπει να μεταμοσχεύουμε ασθενείς που έχουν χημειοευαίσθητη νόσο και ασθενείς που μπορούν να φτάσουν στη μεταμόσχευση με μια ενδιάμεση θεραπεία υποτροπής σε πλήρη ύφεση ή τουλάχιστον σε μερική ύφεση. Επειδή οι ασθενείς με όρημα λεμφώματα είναι πολυθεραπευμένοι ασθενείς, τα ποσοστά θανάτων σχετιζόμενων με τη μεταμόσχευση, από τοξικότητα στη μεταμόσχευση, είναι πάρα πολύ ψηλά. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στη βιβλιογραφία για το αν είναι καλύτερα να μεταμοσχεύεις με αυτόλογη ή με ετερόλογη μεταμόσχευση. Τα αποτελέσματα μάλλον δείχνουν ότι η ετερόλογη μεταμόσχευση δεν έχει πλεονέκτημα. Τα αποτελέσματα στην πενταετή επιβίωση ελεύθερης συμβαμάτων είναι περίπου τα ίδια, 50% για το διάχυτο λέμφωμα και 30% για τον Burkitt. Η αυτόλογη έχει το πλεονέκτημα ότι δημιουργεί το graft versus lymphoma effect, μπορεί να έχει κταροτοξική δράση στο λέμφωμα, όμως έχει αυξημένη θνητότητα από επιπλοκές και αυξημένα ποσοστά GVHD. Φαίνεται από μελέτες ότι από τα παιδιά με όρημα β' λεμφώματα που πέθαναν μετά την αυτόλογη μεταμόσχευση, ένα 16% πέθανε από τοξικότητα και ένα 35% από την νόσο. Έτσι, η αυτόλογη τίνει να προτείνεται ως το standard of care για τη μεταμόσχευση των παιδιών με όρημα β' λεμφώματα. Και βέβαια, επειδή αυτά τα παιδιά δεν πάνε καλά, υπάρχουν στη βιβλιογραφία και καινούργιες προτάσεις, καινούργιες στρατηγικές μεταμόσχευσης, διαδοχικές τάντεμ μεταμοσχεύσεις με αυτόλογη ως μυελοαφανιστικό πρωτόκολλο και μετά ετερόλογη με χαμηλής ένταση σχήμα. Αυτόλογη και ραδιοανοσοθεραπεία με σημασμένο αντι-CD20 φάρμακο ή αυτόλογη ραδιοανοσοθεραπεία με ιμπριτούμομαπ και χαμηλής έντασης σχήμα ετερόλογης μετά. Όλα αυτά είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο και βέβαια τώρα που έχουν έρθει τα CAR-T κύτταρα στη ζωή μας, συζητιέται η θέση της μεταμόσχευσης πριν ή μετά τη χορήγηση των CAR-T κυθάρων. Επειδή τα πράγματα για τα παιδιά με ανθεκτική νόσο είναι πολύ απαισιόδοξα και επειδή οι ασθενείς είναι πάρα πολύ λίγοι για να μπορέσει κανείς να κάνει κάποια μελέτη, δημιουργήθηκε αυτό το φόρουμ, το Accelerate για τα όρημα β' λεμφώματα στα παιδιά, με σκοπό να καθορίσει στρατηγική και προτάσεις για τις καινούργιες θεραπείες. Χαρακτηριστικά, 200.000 ενήλικες διαγνώσκονται με όρημα β' λεμφώματα στην Ευρώπη και στην Αμερική, ενώ μόλις 1.680 παιδιά. Και από αυτά τα παιδιά, 90 μόνο θα παρουσιάσουν ανθεκτική σε υποτροπή νόσο, 56 με Burkitt, 17 με διάχυτο λέμφωμα και με 14 με λέμφωμα του μεσοθωρακίου. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν η διαφορά στα αυτά τα λεμφώματα στα παιδιά και στους ενήλικες φαίνεται να έχει και διαφορετικές θεραπευτικές επιπτώσεις. Βλέπετε ίσως αυτό το σχήμα με το μοβ χρώμα, το Burkitt λέμφωμα, που είναι το καλό λέμφωμα, πόσο πιο συχνό είναι μέχρι τις ηλικίες των 15-19 ετών και πόσο άλλα λεμφώματα μετά έρχονται στην ενήλικη ζωή.
Ξέρουμε λοιπόν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν συνήθως όρημα λεμφώματα, πάνω από 80% είναι Burkitt και τα περισσότερα είναι επιθετικά. Ενώ οι ενήλικες έχουν και άλλου τύπου λεμφώματα, 30% μόνο το διάχυτο λέμφωμα και 5% το Burkitt. Και περίπου τα μισά λεμφώματα στους ενήλικες είναι βραδίας εξέλιξης και όχι επιθετικά. Και αυτό το βλέπουμε αν πάμε να αναλύσουμε και την επίπτωση στα παιδιά αναηλικίες. Πιο συχνό το Burkitt στα παιδιά κάτω από 14 ετών, ανεβαίνει το ποσοστό του διάχυτου λεμφώματος στους εφήβους. Οι διαφορές στην επίπτωση των νοσημάτων έχει και διαφορά στην πρόγνωση. Τα παιδιά με β' λεμφώματα φαίνεται ότι πάνε πάρα πολύ καλά. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά διαγιγνώσκονται πιο έγκαιρα. Στα παιδιατρικά πρωτόκολλα υπάρχει καλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία και καλύτερη υποστηρικτική φροντίδα. Τα παιδιά δεν έχουν συνοσηρότητες, ανέχονται καλύτερα τα φάρμακα. Όμως η βασική διαφορά φαίνεται να βρίσκεται στο διαφορετικό ιστολογικό υπότυπο, στην έκφραση διαφορετικών μοριακών δικτών και τελικά στη διαφορετική βιολογική συμπεριφορά κάποιων τύπων λεμφωμάτων. Αν μπορούμε να βρούμε ποια είναι αυτά τα λεμφώματα και αν είναι τα ίδια με τους ενήλικες που κάνουν την ανθεκτική νόσο στα παιδιά, ίσως μπορούμε να δανειστούμε καινούργια φάρμακα από τις θεραπείες των ενηλίκων για να τα χρησιμοποιήσουμε στην παιδιατρική ογκολογία. Υπάρχει μια μεγάλη λίστα φαρμάκων πια που χρησιμοποιούνται στα ανθεκτικά β' όρημα λεμφώματα στους ενήλικες, που δρούν σε διαφορετικούς κυταρικούς στόχους στο καρκινικό κύτταρο. Θα προσπαθήσω έτσι λίγο να τα συνοψίσω τελειώνοντας. Είναι πρώτα η στόχευση σε κυταρικά μονοπάτια και με αναστολή σηματοδότησης τους. Ένα τέτοιο φάρμακο είναι το Ibrutinib, που είναι αναστολέας της τυροσανικής κοινάσης του Μπρούτον. Έχει φανεί αποτελεσματικό στους ενήλικες με ABC τύπου β' διάχυτο λέμφωμα. Τα παιδιά ξέρουμε ότι συνήθως δεν έχουν αυτό τον τύπο, όμως τα παιδιά με ανθεκτική νόσο μπορεί να έχουν. Και ήδη τρέχει στην παιδιατρική μελέτη SPARKLE, που δίνει το Ibrutinib μαζί με χημειοθεραπεία και rituximab, είτε με ICE, είτε με VICI, που είναι Vincristine, Idarubicin, Carboplatin και η Φοσφαμίδη. Τα πρώτα αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί και φαίνεται ότι τουλάχιστον η τυχαιοποίηση δεν δίνει πλεονέκτημα στο σκέλος που έχει το VICI. Το Venetoclax είναι ένα άλλο φάρμακο που σημαδεύει την BCL2 πρωτεΐνη και φαίνεται ότι έτσι αποκαθιστά το φυσιολογικό μηχανισμό απόπτωσης των κυττάρων. Μελέτες σε ενήλικες φαίνεται ότι αυξάνει την ευαισθησία των καρκινικών κυττάρων στη χημειοθεραπεία και προτείνεται σε συνδυασμό με το κλασικό τσόπι με ICE. Η λεναλιδομίδη επίσης φαίνεται από τους ενήλικες ότι μπορεί να λειτουργεί συνεργικά με το rituximab και τη χημειοθεραπεία. Υπάρχει ένα καινούργιας γενιάς αντι-CD20 μονοκλονικό αντίσωμα, το obinutuzumab, το οποίο φαίνεται ότι είναι πιο αποτελεσματικό στην λύση των καρκινικών κυττάρων. Δεν έδειξε να βελτιώνει την πρόγνωση σε ενήλικες με διάχυτο β' λέμφωμα, ωστόσο τρέχει κλινική μελέτη φάσης 2 παιδιατρική που συνδυάζει σε υποτροπή obinutuzumab με ICE. Μεγάλη αισιοδοξία φέρνεται να φέρνουν αντισώματα συνδεδεμένα με φάρμακα, όπως είναι το Brentuximab, αρκετά αποτελεσματικό σε CD30 θετικούς ασθενείς με διάχυτο β' λέμφωμα, το Inotuzumab Ozogamicin, το IO, στους ενήλικες φαίνεται να έχει κάποια αποτελέσματα. Στα παιδιά δεν έχουμε εμπειρία στα β' λεμφώματα, αλλά υπάρχει εμπειρία από κλινικές μελέτες σε παιδιά με οξία λεμφοβλαστική λευχαιμία, που φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικό, ωστόσο υπάρχει μεγάλη επιφύλαξη στη χρησιμοποίησή του, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών, περίπου 50%, κάνει την φλεβοαποφρακτική νόσο του ύπατος.
Και ένα επίσης φάρμακο που φαίνεται να δίνει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, το πολατούζουμαμπ, το οποίο στοχεύει το CD79β αντιγόνο από μελέτες στους ενήλικες σε συνδυασμό είτε με άλλη ανοσοθεραπεία είτε με χημειοθεραπεία, φαίνεται να αυξάνει την επιβίωση έως το 79%. Τα διειδικά αντισώματα που έχουν δύο στόχους και βοηθούν στην κυταροτοξική δράση, το μπλινατούμαμα που το ξέρουμε στα παιδιά από την οξία λεμφοβλαστική λευχαιμία, δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα στα λεμφώματα. Και αντίστοιχα το μοσουνετούζουμαμπ, μικρές μελέτες σε ενήλικες με διάχυτο λέμφωμα μετά από καρτή θεραπεία. Οι checkpoint inhibitors φαίνεται να δίνουν πολύ πολύ αισιόδοξα αποτελέσματα για τα πρωτοπαθή λεμφώματα του μεσοθωρακίου, τα οποία λόγω των 9P24 μεταλλάξεων φαίνεται να είναι ευαίσθητα σε αυτή την θεραπεία. Η επιβίωση σε ενήλικες με το pembrolizumab έχει αυξηθεί πάρα πολύ, τόσο που το COG τυχεοποιεί πλέον τους ασθενείς για να πάρουν checkpoint inhibitors και σε πρώτης γραμμής θεραπεία. Ελπιδοφόρα αποτελέσματα από μελέτες στους ενήλικες για τα β' λεμφώματα δίνουν οι κυταρικές θεραπείες με τα CAR-T κύτταρα. Υπάρχουν δύο διαθέσιμα εμπορικά προϊόντα, το Κίμρια και το Γεσκάρτα, και αντίστοιχα τρέχουν δύο μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες φάσης 2, η Ζουλιέτ και η Ζούμα. Χορηγούνται πλέον σε ενήλικες και στη χώρα μας. Φαίνεται ότι και τα δύο προϊόντα έχουν παρόμοια αποτελέσματα, πετυχαίνουν ύφεση σε πάνω από το 50% των ασθενών, με συνολική επιβίωση γύρω στο 60-80%, και χορηγούνται συνήθως σαν γέφυρα για τη μεταμόσχευση, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι κρατούν το θεραπευτικό τους αποτέλεσμα για πολύ καιρό. Στα παιδιά έχει πολύ πρόσφατα ξεκινήσει να τρέχει μια μελέτη με το Κίμρια, πολυκεντρική διεθνής μελέτη, η μελέτη Μπιάνκα, η οποία στο 2020 δημοσίευσε τα πρώτα της πρώιμα αποτελέσματα στο ΑΣ, που αφορούν κυρίως την ασφάλεια και όχι ακόμα την αποτελεσματικότητα, με αναφορά για 8 ασθενείς. Ποιο μπορεί να είναι το μέλλον για τα παιδιά με ανθεκτική σε υποτροπή νόσο? Ίσως η ιστολογική και μοριακή τυποποίηση όλων των λεμφωμάτων και όλων των υλικών βιοψιών με NGS για ανέβρεση πιθανών θεραπευτικών στόχων. Γίνεται πολύ κουβέντα στη βιβλιογραφία για τη μέτρηση της ελάχιστης υπολοιπόμενης νόσου στο αίμα στους ασθενείς με σκοπό την πρώιμη ανίχνευση ασθενών υψηλού κινδύνου, και η διεθνής μελέτη που τρέχει τώρα, το Inter-Vita Non-Hodgkin Lymphoma, έχει ένα κομμάτι προαιρετικό για τους συμμετέχοντες για τη μέτρηση της MRD. Να προσπαθήσουμε να γίνουν διεθνείς πολυκεντρικές παιδιατρικές μελέτες, ή επειδή ο αριθμός των ασθενών είναι μικρός, να επιτρεπεί στους εφήβους να συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες ενηλίκων. Να δούμε ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος των καρτί. Φαίνεται ότι μάλλον θα έχουν ένα ρόλο σταθεροποίησης πριν ή μετά τη μεταμόσχευση. Δυστυχώς, τα παιδιά με υποτροπή ή ανθεκτική νόσο έχουν πολύ ταχεία πρόοδο νόσου, και οι 4 εβδομάδες προετοιμασίας για τα αυτόλογα TAF κύτταρα φαίνεται ότι δεν τους φτάνουν. Και βέβαια, ίσως οι καινούργιες θεραπείες μας οδηγήσουν στο να βοηθήσουμε και τα παιδιά με χαμηλού ρίσκου όρημα β' λεμφώματα, στο να μειώσουμε την ένταση των πρωτοκόλων μας και τις άμεσες ή απότερες επιπλοκές της χημειοθεραπείας. Ήθελα να τελειώσω παρουσιάζοντάς σας έτσι πολύ γρήγορα έναν μικρό ασθενή μας, που ήταν η αφορμή για αυτή την παρουσίαση. Ένα αγόρι 12 χρονών με κοιλιακό β' λέμφωμα, που χειρουργήθηκε στη διάγνωση ως πιθανή οξία σκολικοειδίτιδα. Είχε πολύ εκτεταμένη νόσο, λεμφαδενική δίθηση, οστικές μεταστάσεις, αλλά χωρίς δίθηση κεντρικού νευρικού και με δίθηση μυαλού, στη διάγνωση 5%, και ιστολογικά χαρακτηριστικά ενδιάμεσα μεταξύ Burkitt και διάχυτου λεμφώματος, με έκφραση και του CMYK και του BCL2 και του BCL6.
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ήταν στάδιο 4, αλλά group B high risk. Πήρε θεραπεία, λοιπόν, με rituximab. Απάντησε καλά στο COP ή σχετικά καλά στο COP, πάντως πάνω από 20%. Όμως τον έλεγχο μετά το πρώτο ΣΥΜ δεν είχε πλήρη ύφεση, είχε μια υπολοιπόμενη μάζα στην ηλιοτυφλική. Αναβαθμίστηκε, λοιπόν, σύμφωνα με το πρωτόκολλο στο group C. Αλλά μετά το πρώτο ΣΥΒΕ παρουσίασε πρόοδο νόσου με εντερική απόφραξη, εκτεταμένη λιμφαδενική διήθηση, οστικές μεταστάσεις και διήθηση μυελού πλέον με μορφή λευχαιμίας, δηλαδή πάνω από 25%. Του δώσαμε ICE μαζί με Venetoclax, διαβάζοντας όλα όσα σας ανέφερα μέχρι τώρα, και ταυτόχρονα καταφέραμε να γίνει δεκτός για συμμετοχή στην μελέτη Bianca για κυταρική θεραπεία με CAR-T. Δυστυχώς όμως μετά από το ένα σχήμα είχε πρόοδο νόσου με πλήρη διήθηση του μυελού, πολύ καιρό απλαστικός, με βαριές λοιμώξεις. Σκεφτόμασταν το ενδεχόμενο να του δώσουμε πολατούζουμαμπ, το οποίο δεν καταφέραμε να του δώσουμε ποτέ, γιατί τελικά κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας με συψεμία από πολυανθεκτικό γκραμ αρνητικό βακτηρίδιο. Δεν τα καταφέραμε με τον ασθενή μας, όμως μας έμαθε πάρα πολλά καινούργια που δεν ξέραμε και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε με τον επόμενο ασθενή. Σας ευχαριστώ πολύ.